Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων της Χαλιβουργίας στον Ασπρόπυργο, που εδώ και 67 ημέρες πραγματοποιούν μια από τις δυναμικότερες απεργιακές κινητοποίησεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να πετύχουν την επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων τους και για να μην εφαρμοστεί πεντάωρη απασχόληση με ταυτόχρονη μείωση αποδοχών. Το μεσημέρι, οι συνδικαλιστές συναντήθηκαν με τους συναδέλφους τους της Χαλιβουργίας στο Βόλο, με αφορμή το απόψινό συλλαλητήριο στην πλατεία Πανεπιστημίου. Η Χαλιβουργία αυτή τη στιγμή είναι η αιχμή του δώρατο της εργατικής τάξης ενάντια σε όλα αυτά που νομοθετούν και καρδιώνουν τη ζωή της λαϊκής οικογένειας. Βρίσκει μια ελπίδα αντίσταση στον αγώνα των Χαλιβουργών και απλώνεται σαν φωτιά σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Χαλιβουργίας Ασπροπύργου υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα που κάνουν οι συνάδελφοί του εδώ και 9 εβδομάδες, προκειμένου να μην περάσουν, όπως είπε, τα εκβιαστικά διλήμματα της εργοδοσίας. Όταν βλέπουμε μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου και έρχονται και μας προσφέρουν 50 λεπτά για να κρατήσουμε, λέει, γιατί ζούμε για την αξιοπρέπεια και την τιμή της εργατικής οικογένειας, είμαστε σίγουροι ότι με τη συμπαράσταση όλη της εργατικής τάξης δεν κάνουμε πίσω σε τίποτα. Είναι αυτό που λέμε ή αυτή ή εμείς. Είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους. Υπενθυμίζεται ότι το Σωματείο Εργαζομένων της Χαλιβουργίας στο Βόλο έχει αποδεχθεί τις προτάσεις μάνεση για περικοπή ωρών απασχόλησης και αποδοχών μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο.